Μία κρύο, μία ζέστη είναι για τον Τόλι Βοσκόπουλο η αποφάση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις φορολογικές του υποθέσεις, αφού σε άλλες δικαιώνεται και σε άλλες καλείται να πληρώσει. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε σε βάρος του τραγουδιστή για το τεκμήριο διαβίωσης του 1994. Τα έξοδα του εμφανίζονται να ξεπερνούν τα εισοδήματα που δήλωσε. Συγκεκριμένα, τα έξοδα που καίνε τον Τόλι Βοσκόπουλο είναι ενίκιο σε 4 μπαγκαλού σε πολυτελές ξενοδοχείο, όπου πλήρωνε περίπου 2.000 ευρώ την ημέρα από τον Ιούλιο στον Οκτώβριο του 1994. Ενίκαι για 2 διαμερίσματα σε Ηρώδο Αττικού και στη Συχώρου. Ωστόσο, από το συνολικό χρέος του τραγουδιστή, ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, ένα μέρος θα επανεξεταστεί. Οι αναιρετικές αποφάσεις του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου αποτελούν μια πρώτη δικαίωση στη φορολογική υπόθεση του Τόλι Βοσκόπουλου. Επειδή οι αποφάσεις δεν είναι καθαρογραμμένες, δεν έχουμε ακόμα το πλήρες κείμενο των αποφάσεων. Επιφυλασσόμεθα να εκτιμήσουμε τις αποφάσεις αυτές, να έχουμε μια καθαρή εικόνα της επιρροής που ασκούν στη συνολική φορολογική υπόθεση και εκφράζουμε τη βεβαιότητα ότι θα δικαιωθεί μέχρι το τέλος. Η Τζούλια Παπαδημητρίου προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους και αποφεύγει να κάνει οποιαδήποτε δήλωση, ενώ ο δικηγόρος της δίνει τη δική του εκδοχή. Που δεν έχω λάβει γνώση των αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να γνωρίζετε ότι υπάρχουν 2 αμετάκλητα βουλεύματα για τα οποία έχει ξεκαθαριστεί η σχέση του κυρίου Βοσκόπουλου με την κυρία Παπαδημητρίου και από τα οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα ποσό το οποίο μπορεί να έχει περιέλθει στα χέρια της κυρίας Παπαδημητρίου και να μην έχει αποδοθεί στον κύριο Βοσκόπουλο. Όλο αυτό το διάστημα ελάχιστη είναι εκείνη που επικοινωνούν με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Ο τραγουδιστής έχει κλειστεί στον εαυτό του και αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις. Σε μια σπάνια εμφάνιση που είχε κάνει, είχε δηλώσει στο Star. Είχατε την απουσία κάποιο για 2 χρόνια περίπου. Τώρα εσύ με ρωτάς γιατί με αγαπήσατε ξαφνικά. Τώρα πάντα και... σας αγαπούσαμε. Και εγώ πάντα ψέματα λες. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο ανέτρεψε και τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί στον Τόλι Βοσκόπουλο για αδήλωτα εισοδήματα ύψους 1,6 εκατομμυρίων δραχμών το 1995 από ενίκεια 2 διαμερισμάτων. Κρίθηκε ότι τα ενίκεια τα εισέπρατε η πρώην σύζυγός του, Στέλλα Στρατηγού, και όχι ο ίδιος ο τραγουδιστής.